κόσμος είναι μικρός αυτή την περίοδο. Γιατί βλέπω, επειδή ξέρεις ότι έχω αρκετές επαφές και στο εξωτερικό, τώρα μου μιλάνε για νέα τα οποία μας αφορούν. Ενώ παλαιότερα, όταν ερχόμουν στην Κύπρο, μου έλεγαν τα δικά τους, αλλά δεν είχαν καμία σχέση. Τώρα έχουμε, π.χ. στο Παρίσι και στη Λιόν έκλεισαν δύο τζαμιά. Ναι. Που ήταν λίγο παράξενα. Στο Βέλγιο τους λένε ότι θα ήταν καλό να εφαρμόσουν τη Σάρια. Στη Γαλλία γενικότερα βγήκε ένα σύνθημα του τύπου «Μην ακούτε τους καθηγητές σας, σκοτώστε τους, στους μουσουλμάνους». Άρα καταλαβαίνεις τώρα ότι, επειδή κάνουμε και μερικά θέματα με καθηγητές, τι μας παίρνουν και τηλέφωνο, και εδώ για να φτάσουμε στο ραδιόφωνο δυσκολευτήκαμε λίγο με την κίνηση, αλλά νομίζω ότι είναι καλό στο μυαλό, γιατί όταν ακούμε ότι στο Βέλγιο ξαφνικά έπεσε νόμος διαφορετικός λόγω της κατάστασης, εμείς που τα ακούμε απ' έξω δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει π.χ. όταν είσαι μέσα στο κέντρο των Βρυξελών και να είναι άδειο. Γιατί και εγώ έχω πάει αρκετές φορές, αυτή την περίοδο αποκλείεται. Όταν λοιπόν ζούμε μόνο και μόνο μια διαφορετική διαχείριση της συγκοινωνίας, επειδή έρχεται ένα πρόσωπο, μας λένε και στα ραδιόφωνα, τα ανακοινώσετε και εσείς, να κάνουμε υπομονή κτλ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό είναι μια μικρή προσομοίωση, να καταλάβουν μερικοί πόσο μπορεί να σου αλλάξει ακόμα και την καθημερινότητα. Είναι αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη, ναι, κουτσιρεμένη εκπομπή, κουτσιρεμένη είναι και σημερινή, αλλά καλά είναι, ότι μας αλλάζουν τον τρόπο ζωής. Ναι, αλλά θυμάσαι όμως τι λέγαμε, ότι είναι καλό να κοιτάζουμε και τον τρόπο ζωής μας σε σχέση και με τα παιδιά πιο στρατηγικά και όχι με τόσο αθεότητα. Γιατί αλλιώς είναι σαν να είμαστε στο χορκό, μόνοι μας, και νομίζουμε ότι παντού αλλού στη γη γίνονται πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Όχι, όλα έχουν σχέση. Τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που βρεθήκαμε. Είχαμε βέβαια και τις πτήσεις από τις βάσεις, ναι, που πήγαν, που σημαίνει ότι είναι μια άμεση επαφή. Εχθές ήμασταν σε μια διάρρηξη στο Γέρι και ενώ μιλούσαμε για τον εθελοντισμό, οι ερωτήσεις που μου έκαναν στο τέλος, επειδή ξέρουν ότι ασχολούμαστε και με θέματα τέτοιου τύπου, ήταν πώς πάει η ασφάλειά μας, ποιες είναι οι εξελίξεις, τι γίνεται τώρα κτλ. Άρα νομίζω ότι και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το ραδιόφωνο, γιατί ενώνει τους ανθρώπους. Εγώ σ' άκουγα τώρα που έλεγες και για την εκδήλωση. Ναι, για αύριο. Έβλεπα ότι κάπου ήσουν χαρούμενοι όταν έλεγες μερικά ονόματα. Ναι. Αλλά σε νιώθα λίγο άρρωστη και λίγο καημένη. Γιατί και χθες βράδυ στις 10 φύγαμε από εδώ μετά την εκπομπή, μέχρι που να δούμε, να ετοιμάσουμε τα πράγματα, γιατί θα τα παρουσιάσουμε σε λίγο και στην τηλεόραση. Ωραία. Ήταν και πάρα πολύ το κρύο, πραγματικά έτσι. Ναι. Ωραία, είναι και αρκετές ημέρες που δουλεύουμε και κάπου. Και επειδή είναι παράλληλα και με τη δουλειά. Και έτσι αυτά... βλέπετε καλύτερα πόσο δύσκολο είναι το έργο του Άγιο Βασίλη. Ναι, ο καημένος. Γι' αυτό έχουμε πει, Νικόλη Γερέ, ναι, να το ξαλαφρώσουμε λίγο. Σωστά, σωστά. Και αύριο να έχουμε δύο δικούς μας Άγιο Βασίληδες εκεί για να μοιράζουν δωράκια και στα μεγάλα, πολύ μεγάλα παιδιά και στα μικρά τα παιδάκια. Okay, καλό, καλό. Είναι καλό να βρίσκει βοήθεια. Μόνο που δεν θα σε έχουμε μαζί μας αύριο. Κοίτα, θα είμαι. Μου τα έχεις χαλάσει πάλι. Πού θα είμαι, στην Πάφο? Στην Πάφο θα είμαι. Ναι, στην Πάφο και μετά πετάς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μετά πετάω, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις καλύτερα το πρόγραμμα από μένα. Εντάξει, κοίτα. Σε παρακολουθώ. Και στην Πάφο, αν θες, θα μιλήσουμε και στο Πανεπιστήμιο για τα ενεργειακά. Άρα, εντάξει, αφορά την Κύπρο, αφορά το μέλλον. Και νομίζω και σε αυτόν τον τομέα ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλαγές συγκεκριμένες και μάλιστα πολύ ωραίες. Η ανανέωση του συμβολέου με την Total, ναι, είναι κάτι που ξεκαθάρισε, και επειδή ανήκει στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται σε αυτό το πλαίσιο, χαίρομαι. Με ποια έννοια? Είναι ότι θυμάστε όταν μας έλεγαν πολλά πράγματα διάφοροι, ότι θα φύγει οριστικά η Total και δεν έχει πια κανένα ενδιαφέρον. Εγώ πάνω δεν τους βλέπω να παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε συγγνώμη που σκεφτόμουν ανάποδα. Γιατί τώρα επιβεβαιώθηκε και μιλάμε για μια ανανέωση συμβολέου για 2 χρόνια, άρα πάμε μέχρι τον Φλεβάρι του
18. Κατά συνέπεια, όταν επίσης ανακοινώνουν ότι θα κάνουν γεώτρηση στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 μέσα στο καλοκαίρι, εγώ φαντάζομαι θα είναι πιο πολύ φθινόπωρος, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό, εφόσον ουσιαστικά επειδή δεν υπήρχε γεωτερητικό πρόγραμμα, έχουν και μια κύρωση, εφόσον θα πληρώσουν γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι, θυμάσαι, είχαμε κάνει μια αναφορά για την αγορά που έγινε από την British Group το 35% για το οικόπεδο 12. Τώρα βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται επίσημα από το Υπουργείο, πήραν γραπτή δήλωση τώρα ότι όντως κάνουν την ανανέωση, και είμαστε στα πρόθυρα της τριμερούς και μάλλον του τρίτου γύρου αδειοδότησης. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά, δεν είναι καθόλου θεωρητικά και θα έχουν άμεσες επιπτώσεις και στα θέματα επίλυσης, και νομίζω ότι πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και να μην ακούμε ότι να είναι, γιατί έχει ενδιαφέρον πόσο ασυμμετρικό είναι το κίνημα. Με ποια έννοια? Όταν είναι θετικά τα πράγματα, κανένας δεν το λέει. Όταν είναι το παραμικρό αρνητικό, όλοι το φουσκώνουν. Αυτό είναι, και λες, γεγονός. Γιατί να μην το κάνουν αυτό, γιατί να μην το χαίρονται? Ήμουν σε μια διάλεξη στην Λευκοσία και μου λένε, μα ότι εσείς είστε σίγουρος ότι θα ανανεώσουν τη σύμβαση? Με λέω, μα το έχουν πει ήδη προφορικά, γιατί δεν είχε βγει ακόμα η επίσημη. Και οι άνθρωποι μέσα στην αίθουσα δεν ήταν σίγουροι ότι θα γίνει. Γιατί όμως? Γιατί δεν ήταν προετοιμασμένοι. Δηλαδή τα μηνύματα που εκπέμπουμε τελικά δεν είναι τόσο θετικά, και ξαφνικά σχεδόν μας ξαφνιάζει. Μετά το περνάμε σαν είδηση, λέμε, εντάξει, μωρέ, μια ανανέωση είναι. Όχι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί παρεπιπτόνως δίνουν και πίσω 25%. Ναι. Γιατί είναι αυτό που προβλέπεται από το συμβόλαιο. Και σημαίνει πρακτικά για την εταιρεία ότι χάνει ένα μέρος του οικοπαίδου. Σημαίνει πρακτικά ότι η Κύπρος έχει δικαίωμα να το αξιοποιήσει διαφορετικά, δηλαδή μπορεί να βάλει μια άλλη εταιρεία σε αυτό το 25%, και τώρα η νομική υπηρεσία είναι σε αυτή την φάση που εξετάζει τι μπορεί να γίνει και με τους άλλους που ήταν υποψήφιοι κτλ. Αλλά το πιο πιθανό τώρα, το πιο σημαντικό, είναι να περάσουμε σε τρίτο γύρο αδειοδότησης, με ενεργοποίηση από μερικά θαλάσσια οικόπεδα που δεν είχαν υποψηφιότητες στον δεύτερο γύρο αδειοδότησης, όπως το θαλάσσιο οικόπεδο 1, που σίγουρα θα παίξει κάποιον ρόλο. Γιατί στην περιοχή έχουμε βρει κοιτάσματα στόχοι που είναι του ίδιου τύπου με το ΖΟΡΟ. Άρα βλέπεις τώρα σε αυτόν τον διάλογο που έχουμε για πόσες χώρες διαφορετικές μιλήσαμε, ενώ ουσιαστικά είμαστε μόνο στην Κύπρο. Άρα με αυτή την έννοια λέω ότι όταν τα δεδομένα είναι πιο κρίσιμα, αλλάζουν βέβαια την καθημερινότητα, αλλά νομίζω ότι κάνει καλό και στους ανθρώπους να τα βλέπουν και να τα συνδέουν, γιατί όταν τα εξηγούμε σε διαλέξεις που αφορούν γεωπολιτικά, έχουν πάντα την εντύπωση πώς συνδέουμε αυτό το γεγονός με το άλλο γεγονός και τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, και τώρα είναι αυτό που ακούν. Γι' αυτό έχει νόημα να τα αναλύουμε, γιατί έτσι είμαστε προετοιμασμένοι, και εγώ το λέω και στα παιδιά γενικότερα για τα μαθήματα, όταν ο δάσκαλος προετοιμάζει τους μαθητές για νέα πράγματα που θα έρθουν. Άρα π.χ. Όταν μιλήσαμε μαζί για την ονομασία που πρέπει να χρησιμοποιούμε, τώρα βγήκε επίσημα μετά την απόφαση της Αγγλίας να συμμετάσχει ενεργά σε αυτές τις αποστολές, ότι κάθε επίσημη ανακοίνωση της Αγγλίας θα έχει το λεξιλόγιο Daesh για την τρομοκρατική οργάνωση και κανένα άλλο που αφορά οποιοδήποτε κράτος. Τα συζητούσαμε μαζί, βλέπεις τώρα γίνονται επίσημα, και αυτοί μάλιστα λένε ότι εμείς ακολουθούμε και αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Γαλλίας. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρούν ότι αλλιώς προωθούν αυτή την ιδέα, η οποία είναι απαράδεκτη. Γιατί βέβαια καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που είναι στη Συρία και στο Ιράκ. Γιατί όταν μιλάς για άλλο κράτος, τότε πού είναι? Σωστό.
Πολύ σωστό αυτό που λες. Νικόλη Γερία, εσύ μέσα και από τις διαλέξεις που έχεις δώσει τώρα, είναι σειρά διαλέξεων κλπ. Έχεις δει την, τη φοβία, θα έλεγα, σε ένα βαθμό του κόσμου για εξελίξεις. Ναι, δεν χρησιμοποιούν ακριβώς αυτή τη λέξη. Χρησιμοποιούν πιο πολύ την έκφραση «κάτι ετοιμάζεται». Ναι. Και μερικές φορές κάτι μας ετοιμάζουν. Νομίζω, ναι, το καταλαβαίνω που το πας. Έχει κάποιο νόημα, γιατί δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς αυτά τα θέματα, τα γενικά για τα οποία μιλήσαμε και στα οποία αναφερθήκαμε, συνδυάζονται με το τοπικό θέμα, εντός εισαγωγικών, το τοπικό είναι σημαντικό για μας στην Κύπρο, το θέμα της επίλυσης του Κυπριακού. Και... είναι, γενικά είναι σαν να βλέπεις πολλά μέτωπα ταυτόχρονα ανοιχτά. Σωστά. Υπάρχει και αυτό ανά το παγκόσμιο. Κάποιοι παρασύρονται από προφητείες, από... ακούς πολλά έτσι τέτοια. Ναι, εγώ ακούω, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε ο κόσμος είναι ανήσυχος. Ναι, είναι ανήσυχος, έχεις δίκιο, το είδα, απλώς όταν είναι πιο ενημερωμένος στη συνέχεια, δεν θα λέγω ότι καθησυχάζεται, αλλά τα σκέφτεται πιο στρατηγικά. Mm-hmm. Άρα εδώ όσο αφορά το timing, γιατί μιλάμε πολύ για timing αυτή την περίοδο, στην πραγματικότητα τι καταλαβαίνουμε και ειδικά με τα νέα που αφορούν το θέμα της ΑΟΣ, είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για οποιαδήποτε βιασύνη, εφόσον αυτά ενεργοποιούνται και πηγαίνουν προς την καλή κατεύθυνση. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτές τις προσεγγίσεις, ένα συμμαχικό πλαίσιο και μία δράση πάνω στο συμμαχικό πλαίσιο που είναι, αν θες, συνεργατική. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λειτουργήσουμε, αν θες, πιο θετικά, γιατί σιγά σιγά πάνω στην γεωπολιτική σκακέρα της Κύπρου έρχονται να παίξουν διαφορετικά κομμάτια που έχουν άμεση δράση με τα δικά μας και θα ήταν καλό να τα αξιοποιήσουμε και όχι να θεωρούμε ότι είναι ανεξάρτητα. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό, γιατί έχει εισβάλει εδώ και πολύ αγαπητός συνάδελφος ο Τηλέμαχος. Και θα συνεχίσουμε. Ωραία. Συνέχεια λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Θυμίζω ότι έχουμε μαζί μας τον πολύ αγαπητό φίλο, τον Νικόλη Γερό. Και εγώ πάντα την Έλενα μαζί μου έχω. Λοιπόν, και μιλάμε για τι άλλο, για αυτό που μας απασχολεί άλλους σε μεγάλο βαθμό, άλλους λιγότερο, αλλά είναι γενικά με τον Νικόλη Γερό. Όταν ξεκινούμε, πραγματικά δεν ξέρουμε που φτάνουμε εμείς οι δύο. Ναι. Θες να σου πω πράγματα πιο παράξενα? Ναι. Ξέρεις, μιλάμε πολύ για τα θέματα του πληθυσμού και τα ποσοστά. Ναι. Που θεωρούμε μερικές φορές ότι είναι τα ίδια, παρόλο που είναι διαφορετικά. Έχεις ποτέ να ρωτηθεί έτσι σοβαρά γιατί αυτά τα ποσοστά έχουν αυτές τις τιμές ενώ προέρχονται από το 1571? Διότι άμα το σκεφτείς ορθολογικά, ακόμα και αν πάρεις από το 1571 μέχρι το 1878, που είναι ξεκάθαρα θα την πω τώρα, θα δεις, θα το πούμε, μία μονοζωνική μονοζωνική επικράτεια. Στη συνέχεια είχαμε μια δεύτερη μονοζωνική επικράτεια, από την οποία απελευθερωθήκαμε το 1955 μέχρι το 1959, αλλά ας πάρουμε την πρώτη πρώτα. Γιατί να έχουμε τόσο μικρό ποσοστό στις κοινότητες και ειδικά σε μία, ενώ υπήρχαν τρεις αιώνες εξέλιξης που δεν είχε κανένα εμπόδιο? Άρα αυτά εδώ αναρωτιόμαστε εμείς σε θέματα γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής, και όταν μετά θέτεις αυτόν τον προβληματισμό στον άλλον, τα δεδομένα που ξέρει τα βλέπει κάπως διαφορετικά. Δηλαδή εμείς έχουμε την εντύπωση
ότι υπάρχει μια κίνηση συνειδητή να υπάρχει μια ισοτιμία ενός μεγάλου ποσοστού με ενός μικρού ποσοστού, άρα δεν αναρωτιόμαστε γιατί το μικρό παρέμεινε μικρό ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει σχεδόν το μεγαλύτερο, ειδικά κατά την περίοδο των τριών αιώνων. Μια γενική απάντηση, έτσι για να σου δώσω ένα πλαίσιο, είναι ότι αυτό δεν γίνεται όταν δεν νιώθεις ότι είναι η πατρίδα σου. Διότι το πρώτο πράγμα που κάνεις, μόλις αλλάζει, πας αλλού. Ναι. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί δεν το θέτουμε με αυτόν τον τρόπο και θεωρούμε ότι είναι δεδομένο, άρα αναφέρθηκα σε αυτό το γεγονός ειδικά το 1878 γιατί είναι η συνθήκη Βερολίνου και η συνθήκη Βερολίνου μας δίνει μια χειροπιαστή απόδειξη από ένα γεγονός που μας ταραντίζει και θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο σίγουρο. Λέμε, είναι δυνατόν να μην έχουμε πια κατεχόμενα μια μέρα? Και πολλοί από τους δικούς μας, ακόμα και αυτοί που είναι θετικοί, έχουν την εντύπωση ότι δεν θα φύγουν ποτέ. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι όχι μόνο θα φύγουν, αλλά μπορεί και να φύγουν και με τη θέλησή τους. Γιατί αυτό έχει γίνει ήδη το 1878, όταν στο συνέδριο του Βερολίνου, για να περάσουν από το νότιο μέρος της Βουλγαρίας, όλη η Κύπρος δόθηκε χωρίς κανέναν πόλεμο στην Αγγλία, έτσι ώστε η Αγγλία να μην έχει να πει τίποτα και να μην κάνει καμία παρέμβαση για να μπορέσουν να τροποποιήσουν τη συνθήκη Αγίου Στεφάνου. Άρα έχει ενδιαφέρον ότι ένα γεγονός που γινόταν στο Βερολίνο με μια διαμάχη με την Ρωσία, με μια παρέμβαση με την Αγγλία, με επιπτώσεις στη Βουλγαρία, είχε ως αποτέλεσμα μια αλλαγή φάσης στην Κύπρο. Και λέω, λίγο πριν το 1878, ποιος μπορούσε μέχρι ακόμα και στη συνθήκη Αγίου Στεφάνου, που ουσιαστικά είναι ένας μήνας πριν, ποιος μπορούσε να προβλέψει αυτήν την κίνηση? Και εδώ το βλέπουμε πάλι ότι υπήρχε μια αναλογία και με την Κρήτη και υπενθυμίζω ότι στην Κρήτη υπήρχαν διάφορα γεγονότα για τα οποία κανένας δεν μιλούσε τόσο καιρό. Προσπάθησαν να τα καλύψουν βάζοντας έναν διοικητή, τον Αλέξανδρο Καραθοδωρή, χριστιανό, να διαχειριστεί τα προβλήματα και τελικά η μεγάλη αλλαγή φάσης έγινε όταν σκοτώθηκαν Άγγλοι στρατιώτες. Τότε η Αγγλία είπε ότι πρέπει να φύγει όλο το στράτευμα, το τουρκικό, το οθωμανικό, από την Κρήτη και έτσι οι τουρκοκρητικοί έφυγαν από εκείνη την περιοχή χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το, ούτε το πολεμικό ούτε το στρατιωτικό και δεν υπήρχε καν μια υποχρέωση. Τα λέω αυτά τα πράγματα γιατί μερικές φορές επειδή επικεντρωνόμαστε μόνο και μόνο στα τωρινά και στα σύγχρονα έχουμε την εντύπωση ότι η ιστορία δεν μας διδάσκει πράγματα ενώ ουσιαστικά μας διδάσκει, απλώς μερικές φορές είμαστε κακοί μαθητές και δεν τα ενσωματώνουμε στη σκέψη μας για να δούμε πώς θα πάει το μέλλον ενώ το μέλλον προετοιμάζεται. Έχω ένα ακροατή, ναι, που περιμένει να τον, ναι, ακούσουμε. Ναι, να τον ακούσουμε. Να βάλουμε και θέλω άλλο να δώσω συνέχεια σε αυτά που είπες ή μάλλον περισσότερο να το, να το αναλύσουμε. Συζητήσουμε, να το αναλύσουμε, ναι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Πάνω σε αυτό που... Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πάνω σε αυτό που είπατε κύριε Λιγερέ, εγώ έκανα 39 χρόνια να πω στα κατεχόμενα και από την ημέρα που επήγα μετά 5 φορές γιατί νιώθω ότι με τραβά και ότι εκόντεψε ο καιρός. Δηλαδή όταν η κυρία Έλενα λέει δεν πηγαίνει, αλλά λέω ότι ότι θέλει μας ο τόπος. Και κάτι άλλο που ένιωσα, είναι πραγματικοί οι αριθμοί που μας λένε για τους έπικους. Δηλαδή δεν βλέπεις τον κόσμο... Σωστά. Δεν ξέρω γιατί δεν βλέπεις τόσον κόσμο. Δηλαδή όταν βλέπεις τα χτίρια, πόσα χτίρια εχτίσαν και τον κόσμο που κυκλοφορά,
Εγώ έχω τούτη την... Λες για ποιους έχτισαν όλα αυτά, για μας, λέμε, ας πούμε. Δεν ξέρω, κυρία Έλενα, όχι για μας. Όχι, όχι, λέω... Για να συνηγορώ... Για να δείξουν, ναι. Εγώ νομίζω με το μικρό μου μυαλό, ότι είναι για να μας σπάσουν το ηθικό μας, για να μας δείξουν ότι εγώ δεν βλέπω να κατοικήσιμα όλα τούτα τα... Δεν ξέρω, εσείς που ξέρετε πιο πολλά... Όχι, είμαστε, συμφωνούμε και οι τρεις. Απλώς η Έλληνα σας το είπε με έναν παράξενο τρόπο. Ναι. Αλλά ήθελε να σας πει το ίδιο. Στην πραγματικότητα, πολλά από αυτά τα κτίρια είναι άδεια, και είναι μερικά που είναι μόνο και μόνο για τις διακοπές, υποτίθεται, των ξένων. Και αυτό που είναι όντως εντυπωσιακό, γιατί το κάνω συχνά αυτή την παρατήρηση όταν πηγαίνουμε με φίλους και με μαθητές για διάφορες αποστολές, είναι πολύ απλό. Να κοιτάζετε τα αυτοκίνητα. Ναι. Δηλαδή κοιτάζετε τα αυτοκίνητα και κοιτάζετε μια πολυκατοικία. Και σκεφτείτε ότι δεν βλέπετε καθόλου αυτοκίνητα και βλέπετε πολυκατοικίες πολύ ωραίες. Οι οποίες είναι σημαίνει... εξωτερικά οι περισσότερα. Ακριβώς. Εσωτερικά δεν έχουν τίποτα μέσα. Ακριβώς. Και να ξέρετε, επειδή μπορεί και να μην έχετε πάει και στην Ελλάδα, σε διάφορα νησιά της Ελλάδας, απέναντι από τις τουρκικές ακτές, υπάρχουν πολλά κτίρια, σχεδόν συγκροτήματα, και βάζουν μερικές φορές ακόμα και φώτα το βράδυ, ενώ είναι άδεια. Πρόσεξα, δεν ξέρω, εγώ πρόσεξα το δω. Και στη Σάμο μπορεί να το δείτε και στη Μυτιλήνη και τα λοιπά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Όλα, έχει νόημα. Αλλά... Βλέπεις ότι ακόμα και όταν πηγαίνεις έτσι με αυτόν τον τρόπο, άμα τα εξετάζεις λίγο πιο στρατηγικά, μπορείς να πεις, θα σου δώσω ένα παράδειγμα έτσι για να δεις πόσο στρατηγικά μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος όταν είσαι στο σωστό πλαίσιο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Αμερικανοί σε ένα νησί δεν μπορούσαν να βρουν πόσοι ήταν οι Ιαπωνέζοι. Μετακινούνταν συνεχώς έτσι. Άρα ήταν συνεχώς, γιατί μιλάμε, φανταστείτε, ναι, ναι, ένα, ναι, σαν δάσος και τα λοιπά. Και τελικά ξέρεις πως το βρήκαν, πως το λύσαν. Κοίταξαν τα απόβλητα από τις τουαλέτες. Και κάνοντας υπολογισμούς κατάφεραν να βρουν, γιατί κάθε τόσο και λιγάκι τα πετούσαν χωρίς να βλέπουμε ποιοι ήταν, υπολόγισαν την κατανάλωση που έχει ένας άνθρωπος σε αυτές τις συνθήκες και βρήκαν με πολύ μεγάλη ακρίβεια πόσοι ήταν. Εφόσον βρήκαν πόσοι ήταν, τότε έστειλαν τον ανάλογο αριθμό και λίγο πιο πάνω για να τους αντιμετωπίσουν, ενώ πριν δεν ήξεραν καν. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι ενδείξεις βοηθούν την σκέψη. Αν τις ξεχνάμε, τότε γίνονται λεπτομέρειες που την ενοχλούν και τα προβλήματα προέρχονται από αυτές τις λεπτομέρειες. Άρα ενδείξεις πάντοτε έχουμε, λίγο πριν τα γεγονότα, λίγο πριν έναν σεισμό, και αδιαφορούμε και μετά όταν έρχονται τα πράγματα. Άρα αυτό που βλέπω, που έλεγε και η κυρία, βλέπω και μια άλλη αλλαγή που γίνεται. Υποτίθεται ότι είναι σε ένα θετικό κλίμα, αλλά αυτά είναι πολύ πιο σοβαρά, διότι σε πολλά σημεία έχουν επιτραπεί διορθώσεις των εκκλησιών και αυτό έχει μεγάλο ρόλο να παίξει και η δική μας εκκλησία και δηλαδή οι Μητροπολίτες τοπικά, οι Επισκοπές, ανάλογα με το είναι που και είμαστε. Αυτή η Επιτροπή. Ναι, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην αναστήλωση, να υπάρχει μια επίβλεψη που να έχει νόημα και να μιλάμε πραγματικά για μια εκκλησία, γιατί δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Και αυτό που βλέπω είναι ότι σε όλο και περισσότερα χωριά έχουμε τέτοια θέματα με εκκλησίες. Αλλά εμείς πηγαίνουμε και φωτογραφίζουμε. Θυμάστε ότι είχαμε κάνει ακόμα και μια, ναι, συνέντευξη με αυτόν τον τρόπο. Εχθές πάλι θα ήμασταν εκεί για να βγάλουμε το φωτογραφικό υλικό, για να ξέρουμε ακριβώς σε ποια κατάσταση είναι, τι περιμένουμε από την αναστήλωση και ποια σημεία μπορούν να αναστηλωθούν και να ξαναβγάλουν και να αναδείξουν τι υπήρχε πριν και ποια σημεία πρέπει πραγματικά κατασκευαστικά να βοηθηθούν, γιατί υπάρχει το θέμα της στατικότητας, της υποστήριξης κτλ. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα εμείς ως πιστοί χριστιανοί μπαίνουμε στην εκκλησία, αλλά μπαίνουμε και με έναν άλλον τρόπο, διότι την προσέχουμε περισσότερο.
με την έννοια ότι πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Εκκλησία να αναστηθεί, θα το έλεγα έτσι. Δεν ξέρω, δεν είναι το Ανάσταση, δεν πρόκειται. Ναι, από τα γεγονότα που έζησε και με τα οποία επέζησε, έτσι ώστε να δούμε ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για ένα ολόκληρο χωριό. Άρα το είδα και στο Τρίκομο με τους Τρικομήτες, τα συζητούσαμε με τον Ανδρέα, που μου έλεγε, ξέρεις Νίκο, για τους γέρους, το να δουν τους γέρους και τους νέους σε μια γιορτή εκκλησιαστική του Αγίου, τους φαινόταν εντελώς εξωπραγματικό. Και είναι καλό να προετοιμαστούμε και γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί μερικοί από εμάς, παρόλο που λέμε δεν ξεχνώ, δεν το πιστεύουν και πολύ, ενώ στην πραγματικότητα γίνεται σιγά σιγά και αυτές οι αλλαγές οφείλονται από τη μια πλευρά στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής που έχουν σχέση με τα εθνικά θέματα, το κυπριακό, το ευρωπαϊκό, ανατολική, μεσόγειο κτλ. Και από την άλλη γίνονται με αυτά τα βήματα του καθενός, του κάθε χωριού που θα πάει να γιορτάσει τον Άγιό του, που δεν τα παρατάει, που τα οργανώνει, και ξέρω αυτό πόσο σε αγγίζει, γιατί έκανες και ολόκληρες εκπομπές με τέτοια θέματα, μιλάω και για την τηλεόραση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι από τις δύο πλευρές ο λαός δεν ξεχνά, προγραμματίζεται και δεν ακούει και ό,τι να είναι. Γιατί αυτά τα βλέπει επί του πρακτέου. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές αυτό που έλεγε τώρα η κυρία, τα νούμερα που μας λένε είναι αυτά, λειτουργούν? Γιατί μερικές φορές όταν πηγαίνουμε, ειδικά όταν πηγαίνουμε σε παράξενες περιοχές όπως είναι τα κάστρα, το ωραίο παράξενο με την έννοια πιο δύσκολα προσβάσιμες, και κοιτάζουμε λίγο τα θέματα τα αμυντικά πάνω στο πεντάδάχτυλο, τις τοποθεσίες, πώς ήταν ανά τους αιώνες κτλ. Λέμε, κοίτα τώρα πού πήγαν και έβαλαν το κάστρο. Πώς αντιστάθηκαν, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή αητοφολιά μιλάμε. Και λες, μιλάω για π.χ. Καντάρα. Άρα όταν το βλέπουμε αυτό, λέμε, είναι δυνατόν αυτό να μην ενεργοποιήθηκε την ώρα της εισβολής? Πώς ενεργοποιήθηκε, ποιος ήταν ο στόχος, αν χρησιμοποιήθηκε, αν δεν χρησιμοποιήθηκε, μετά για ποιο λόγο. Και όλα αυτά όταν τα συνδυάζουμε, γιατί είχες πάει παλιά Καντάρα ή όχι? Βεβαίως. Βεβαίως, ωραία. Βλέπεις λοιπόν πώς βλέπεις τη Μύτη, και πώς βλέπεις τις δύο θάλασσες ταυτόχρονα. Και εδώ, και να είσαι κόπανος στη στρατηγική, λες, κοίτα τώρα τι θέση έχουν διαλέξει. Και τώρα μιλάμε για το Βυζάντιο. Άρα, όταν κοιτάζουμε λοιπόν τα λιμάνια της Κύπρου, τα κάστρα της Κύπρου, ανά των αιώνων, και μετά πώς εμείς τα χρησιμοποιούμε ή όχι, μπορούμε να καταλάβουμε ότι μερικές φορές έχουμε έλλειψη στρατηγικής για αυτά τα δεδομένα, και αν τα συνδυάσουμε αυτά με τα δεδομένα της ΑΟΣ, δηλαδή της θάλασσας, τότε καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα της ξηράς λύνονται από τη θάλασσα. Και δεν είναι τυχαίο που όλα αυτά τα κάστρα στην Κύπρο και τα λιμάνια βέβαια έχουν άμεση σχέση με τη θάλασσα, διότι βέβαια αυτοί ξέραν πολύ καλύτερα από εμάς ότι η Κύπρος είναι νησί. Αλλά τα θέματα της πολιορκητικής είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί ξέρουν από την αρχή ότι όταν χτίζω κάτι θα πρέπει να είμαι ανθεκτικός στις επιθέσεις, στις λαιλασίες κτλ. Και έχει ενδιαφέρον πάλι, άμα το συνδυάσουμε και με τη θρησκεία μας, το χριστιανικό στοιχείο, είναι ότι δεν είναι όπου να είναι τα μοναστήρια. Και τα μοναστήρια βοήθησαν πάρα πολύ στο να αντέξει βεβαίως, η Κύπρος, σε όλη την περίοδο. Και αν η Εκκλησία της Κύπρου έχει τόσο μεγάλη επιρροή ακόμα και τώρα, προέρχεται από το γεγονός ότι βοήθησε τον λαό κατά τις επιδρομές, και γι' αυτό όταν βλέπουμε π.χ. Κύκου που είναι τοποθετημένα, βλέπουμε ότι έχουμε έναν μεγάλο άξονα με τον πεντανάχτυλο όπου παίζουν κάστρα, έχουμε Τρόοδος που εκεί πέρα παίζουν όχι μόνο ένα μοναστήρι αλλά διάφορα, και μετά έχουμε τα λιμάνια που έχουν και αυτά τα κάστρα τους. Όταν τα εξετάζουμε με αυτόν τον τρόπο, ξαφνικά θα σου υπενθυμίσω κάτι, τώρα αλλάζω τις αιώνες, και τώρα με το θέμα της ανανέωσης της σύμβασης, θα μου πεις πώς πηγαίνει το ένα από το άλλο,
ξαφνικά μιλάμε. Όλα έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Ξαφνικά μιλάμε ξανά για λιμάνια και λέμε σε ποιο λιμάνι θα είναι οι υπηρεσίες. Και από τη μια μεριά έχουμε το γεγονός ότι στη Λεμεσό δεν έχουμε κάνει upgrade, άρα δεν έχει γίνει η επέκταση που θα έπρεπε, γιατί υπάρχουν ήδη υπηρεσίες από άλλες εταιρείες. Από την άλλη, δεν έχουμε κάνει τίποτα όσο αφορά τη Λάρνακα. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι τα ίδια ονόματα, λόγω της δράσης πάνω στη θάλασσα, ξαναλειτουργούν ως λιμάνια που δεν είναι πια μόνο παθητικά, εμπορικά, αλλά είναι και στρατηγικά και πολιορκητικά και βέβαια τώρα και ενεργειακά. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Για ποιο λόγο? Γιατί ταυτόχρονα ζούμε στο ίδιο νησί και το παρελθόν και το μέλλον, και σημαίνει ότι είμαστε σε μια φάση αλλαγής την οποία δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, και μάλλον είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται όταν τότε ξαφνικά ερχόταν ένας πιο ειδικός και έλεγε εδώ θα φτιάξουμε κάστρο. Και οι προηγούμενοι έλεγαν, μα τι θα φτιάξουμε κάστρο εκεί πέρα, τι θέλει να κάνουμε. Όταν τώρα λοιπόν κάνουμε αποστολές και βλέπουμε πώς είναι δομημένα τα κάστρα και μπορούμε και να τα μελετήσουμε ακόμα και πολιορκητικά, βλέπουμε ότι έχουν σκεφτεί κάθε γωνία. Αν θυμάσαι καλά το κάστρο, με εντυπωσίασε πάρα πολύ μία δομή αρχιτεκτονική που έχουν, η οποία είναι πολύ λεπτή και χρησιμοποιεί 7 πολεμίστρες. Τρεις από τη μια πλευρά, φαντάσου σαν ένα δάχτυλο, τον δίκτυ, στην άκρη του δίκτυ έχεις μια πολεμίστρα και τρεις πλάγια. Αυτό εδώ είναι φτιαγμένο για την άμυνα την εσωτερική. Και γιατί εμένα με εντυπωσιάζει μετά από τόσους αιώνες, είναι ότι ο άλλος σκέφτεται από πριν τι θα κάνει εφόσον ο εχθρός έχει εισέλθει μέσα στο κάστρο. Δηλαδή σκέφτεται ήδη το δεύτερο σημείο άμυνας, που εμείς θεωρούμε ότι εφόσον πέρασε μέσα τέλειωσε. Καμία σχέση. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλούσαμε με παιδιά στη Λεμεσό για θέματα βραβείων και έλεγε η δασκάλα τους ότι δεν πρέπει να τα εγκαταλείπουμε τόσο εύκολα τα πράγματα, και έλεγα κοίτα τώρα πως αυτό συνδυάζεται με το κάστρο. Το κάστρο, παρόλο που έχει δεχτεί μια εισβολή, έχει ήδη προβλέψει ο αρχιτέκτονας δεύτερο σημείο άμυνας και μπορεί, γιατί έχει γίνει αυτό, να νικήσουν στο δεύτερο και να απελευθερωθεί το κάστρο. Λοιπόν, έχουμε ένα ακροατή. Ναι, ναι. Και για τον άλλο ακροατή, λυπούμε που τον είχα στη γραμμή, αλλά δεν μπορούσα να διακόψω. Καλή σας μέρα, σας ακούμε. Ναι, καλημέρα, Έλενα. Μου είπα να μείνω μια ημέρα να μην τηλεφωνήσω. Καλημέρα, Νίκο. Αλλά δεν το άντεξες. Αλλά είναι πρόκληση. Αφού είναι. Δεν μπορώ να σας πω κι εγώ. Ναι, είμαστε προκλητικοί. Είσαστε προκλητικοί. Με ξέρετε, με την καλή έννοια. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, επειδή είναι που ανεφέρθηκε σε επανειλημμένα και πισταμένα στον πενταδάχτυλο και στα κάστρα γενικά, στα βόρεια της Κερίνιας, να σου πω εγώ ότι εγώ είμαι 69 χρονών τώρα. Ναι. Το 63 ήμουν αραβωνιασμένη, και τότε αραβωνιαστικόμουν και σήμερα άντρας μου, κατετάγει μου τους πρώτους στο στρατό, στην Εθνική Φρουρά. Ναι. Και τους επήραν στον πενταδάχτυλο, πάνω από την Κερίνια, εκεί που είναι το Κάρμιν και πιο πάνω. Okay. Έβλεπετε... Κάρμιν, παλιόσοφος και ανεβαίνει. Ναι, ναι, Κάρμιν, έχω έβλεπετε, πάει. Όπου τα είδαμε αμάθια μου, που επία εκεί στον χώρο, έκαναν τις πλάκες που ήταν να κάνουν τα πολυβολία, ναι, για να τα απέναντι στα παραλία, χύναν τον πετόν κάτω και το τραβούσαν με σχοινιάτες πλάκες για να κάνουν τα πολυβολία. Για να καταλάβετε πόσο σκόπος έγινε και η μέρημνα, και πάντα η πρόνοια υπήρχε για το πενταδάχτυλο. Σωστά. Όμως, και εγώ ας πούμε μου γράφω και μέτρο σε όλα σκοπός. Τα λοιπόν, παράλια μας εκεί από τα Πάναγρα μέχρι πάνω ένα έχουν... ένα τούριο, δηλαδή απόρθητο. Αλλά μιλήσαμε και μετά, ο άντρας μου πήγαινε εκεί στην εισβολή, ήταν εφεδρός και κατετάγει και πήγαινε τον πάνω. Ξέρετε, όταν βγήκαν οι Τούρκοι την πρώτη μέρα της εισβολής, μιλούσαμε έναν παιδί που τον Άγιον Επίκτητο. Μα ήταν δηλαδή σε κατάσταση αλλοφροσύνης. Ξέρεις, λάλη μου, τι σημαίνει να είμαστε μέσα στο πολυβολείο, να έχουμε τα κανόνια, να έχουμε τους όλμους, να έχουμε τα... Και να μας λέει ο αξιωματικός, άστε τους να κατεβούν, άστε τους να δούμε τι θα κάνουν, άστε τους. Και τους άφησα σαν τη Λερναία Ύδρα, Νίκο μου, και ανέβηκαν τον πενταδάχτυλο. Η Λερναία Ύδρα που ανέβηκε τον πενταδάχτυλο.
τους άφησαν εσκεμμένα, ήταν προδομένα. Ο πενταδάχτυλος, να σου πω κάτι, τον πενταδάχτυλο μας χάρισε η φύση τείχος ψηλό, να μας φυλάει από τη φυσιά στα βάρβαρα τα σκύφη. Οι γέντες είχαμε, αλλά δεν είχαν γνώση να καταλάβουν τη φύση, τη σοφία της την τόση. Βυζαντινοί χτίσανε κάστρα στις κόστρες. Και πολεμήστρες τέλος πάντων, και την φύλαγαν πιστά οι έντοξοι ακρίτες. Για να θεωρούν στον βοσκά, μεν και νεφάνουν στα νυχτά σαρατζινοί και γήπες. Του τα ούλα διαγράψαμε τα με την προδοσία του 1974 που είναι ανεπανάληπτη. Δεν ξαναπέρασε ο κόσμος η Κύπρος τόση μεγάλη προδοσία. Ευχαριστώ που με ακούσες, ο Θεός μαζί σας, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εφόσον μιλήσαμε για αυτό το... Ήταν εφόριο όλο το παράλια. Ναι. Αλλά έχεις όμως σκεφτεί ποτέ πώς ήρθαν? Και μιλούσα πρόσφατα τώρα με έναν ψυχολόγο που έχει διάφορες γραφικές αναπαραστάσεις. Η επίθεση που έγινε το 1974 είχε καράβια που είχαν την ίδια διάταξη από το 1571. Ναι. Και τώρα, ναι. Και τώρα θέλω να σου πω κάτι που είναι πολύ παράξενο άμα το σκεφτείς. Άμα ήθελες να κάνεις μια επίθεση με τα νέα δεδομένα, γνωρίζοντας καλύτερα την περιοχή, δηλαδή όπως την ξέραμε το 1974, το 1900 και όχι το 1571, γιατί άμα κοιτάξεις ένα χάρτη, υπάρχει χάρτης του 1573 και θα δεις, ας πούμε, ότι η Καρπασία είναι λίγο πιο χοντρή, δεν είναι ακριβώς τα ίδια μεγέθη. Ναι, εντάξει, λοιπόν, είναι... επειδή υπάρχει αυτό το τείχος με τον πεδαδάχτυλο και υπάρχει τρόοδος, το πιο εύκολο για να μπει στην Κύπρο δεν είναι να μπει από Κερίνια. Αυτό είναι λανθασμένη κίνηση. Το πιο εύκολο είναι να μπει από Αμόχωστο. Γιατί από Αμόχωστο πιάνεις μετά Μεσαωρία και ουσιαστικά το τείχος, το φυσικό, όπως έλεγε και η φίλη μας, που είναι ο πενταδάχτυλος, βρίσκεσαι κατευθείαν από την άλλη πλευρά. Επειδή μετά υπάρχει μόνο ο Τρόοδος, το οποίο ως βουνό δεν βοηθάει στην περιοχή, γιατί είναι πολύ πιο μακριά, βοηθάει για μια αντίσταση όταν ανεβείς στο βουνό, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις πολύ γρήγορα. Τότε για ποιο λόγο αυτή η επιλογή, έτσι, για να κλείσουμε κιόλας, γιατί δεν έχουμε και χρόνο άλλο, Νίκο? Για να γίνει αναπαράσταση. Και άμα πας τώρα στην Αμόχωστο, τώρα, και πας στο λιμάνι, θα δεις ότι στην είσοδο έχουν βάλει ζωγραφιές που κάνουν αναπαράσταση του 1571. Ναι, αλλά για να το κάνουν αυτό, αυτό σημαίνει κάτι. Κάτι θέλουν να μας πούν. Δεν ήθελαν κάτι να μας πούν. Καλημέρα. Είναι η αθήκη ο άνδρας. Ανησυχούσα. Έβλεπα ότι ανησυχούσε. Λέει, πού είναι? Λόγω γιορτής, φαντάζομαι. Ας και... αύριο ο Ανδρέας θα μας τραγουδήσει. Κλείνω, ανοίγω παρένθεση, κλείνω παρένθεση. Ναι. Ναι, 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 θα στα πω, θα στα πω. Ωραία, ωραία. Μισό λεπτό. Λέω απλώς ότι για μας το 1974 φαίνεται ξεκάρφωτο και το συνδυάζουμε μόνο με τα γεγονότα 60. 63 και τα λοιπά. Όχι, πρέπει να πάμε νομίζω πιο πίσω από. Σωστά. Το... στην πραγματικότητα όμως πρέπει να πάμε 4 αιώνες πιο πίσω. Ακριβώς. Και να καταλάβουμε ότι για άρα την Τουρκία... όμως φτάνουμε στο επόμενο κρίμα που δεν έχουμε χρόνο. Πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε πίσω και επιχειρούν να κάνουν το ίδιο πράγμα? Μέσα από την επεκτατική πολιτική τους. Επιχειρούν να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι ενώ το έκαναν και έμειναν 3 αιώνες ήσυχοι, δεν κατάφεραν τίποτα. Αλλά το πιο σημαντικό για μας δεν είναι το να δέχεσαι μία επίθεση ή δύο, είναι να επιβιώνεις, να έχεις ανθεκτικότητα και να ξέρεις ότι ο χρόνος είναι μαζί μας. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο Λιγερέ, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο και ζωντανά εκεί στο Μολμπ. Και όπως είχα πει και στην αρχή της εκπομπής μας, θα είναι και ο Ανδρέας Ιακωβίδης και ο Άκης Φαρμακαλίδης. Θα τραγουδήσουν για μας. Με την ωραία φωνή. Θα τους απολαύσουμε στο πιάνο. Όχι, θα παίξει θα πιάνο. Από τις κινήσεις που κάνει. Ο Άκης θα παίξει πιάνο, ο Ανδρέας θα τραγουδήσει. Σολίστ ή χοροδία? Όχι, όχι, είναι σολίστ. Είναι σολίστ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας περιμένουμε αύριο στο Μολ. Θα είμαστε εκεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Μολ της Έγκομης. Καλή σας μέρα και να είστε καλά.